Και τώρα για τις επόμενες 24 ώρες θα φοράω αυτή τη στολή. Ωχ, Παναγία μου. Και θέλω να δω αν χωράω να περάσω από την πόρτα του μπάνιου, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπετε? Άμου μου, τι έπατες? Σου! Παναγία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι και τώρα είμαι καλά και εγώ, πίστεψέ με. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο, αλλά τι βίντεο, φιλενάδα μου και φίλε μου που μπήκε σε αυτό το βίντεο περιμένοντας να δεις κάτι. Σήμερα για 24 ώρες θα φοράω στολή του Σούμο. Σ' αφήνω λίγο να το επεξεργαστείς αυτό. Όσοι θυμάστε από ένα προηγούμενο βιντεάκι που μου είπατε να αγοράσω συγκεκριμένα πράγματα από τα Jumbo στο Instagram, μέσα σε αυτά τα πράγματα μου είχατε πει να αγοράσω και μια στολή Σούμο. Και την αγόρασα και τη δοκίμασα και ανέβασα TikTok. Εδώ είναι το TikTok. Στο οποίο TikTok, ρε παιδάκι μου, σαν μια απλή καθημερινή μέρα, φόραγα αυτή τη στολή εγώ. Έτσι απλά επειδή το δοκίμαζα. Όμως, πολλοί από εσάς μου είπατε από κάτω στα σχόλια, η Μαριάννα ετοιμάζει 24 ώρες στη στολή του Σούμο. Εγώ όμως δεν την ετοίμαζα, όμως μου δώσατε τρομερή ιδέα. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το βίντεο, έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα η πανέξυπνη, που φοράω όλη τη μέρα ουσιαστικά 24 ώρες ουσιαστικά τα κλασικά τη στολή του Σούμο. Οπότε, οποιαδήποτε ιδέα γράφετε, παιδιά, κάτω στα σχόλια, εγώ την επεξεργάζομαι στο μυαλό μου και ό,τι μ' αρέσει το σημειώνω και ό,τι δεν μ' αρέσει ή το κρατάω για μια άλλη φορά. Γράψε λοιπόν στο σχόλιο οποιαδήποτε ιδέα έχεις για βιντάκι. Μην ξεχνάς να πατήσεις το like σου στο βίντεό μας, γιατί πιστέψτε με, έχω παιδευτεί πάρα πολύ για αυτό το βίντεο και θα το καταλάβετε στην πορεία. Και επίσης δεν ξεχνάτε και το subscribe, την εγγραφή και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για το πότε ανεβαίνουν καινούργια βίντεο και να μην χάνετε κανένα από αυτά. Να πω και για το Instagram. Αν τα πω και για το Instagram. Ελάτε και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα κάνουμε πάρα πολλά backstage stories με τον Μπάμπι, με μένα, με γκάφες μου, χαζομάρες μου, βλακίες μου. Τέτοια πράγματα ανεβάζουμε στο Instagram. Οπότε ελάτε και από εκεί μια βόλτα για να γελάτε και από εκεί με διάφορα πράγματα που μου συμβαίνουν, θα καταλάβετε. Και μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε αν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω αυτό το challenge. Δεν θα σας σποϊλάρω τίποτα στο intro. Τίποτα δεν θα σας σποϊλάρω. Μείνετε και θα καταλάβετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Φύγαμε. Καλημέρα! Μα τι όμορφη μέρα για να φορέσεις στολή Σούμο όλο το 24ωρο, θα μου πεις. Καλά είναι. Καλημέρα λοιπόν παιδιά, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 10 και 6 το πρωί, Τετάρτη 3 Μαρτίου. Ναι, τόσο πολύ προγυρίζω εγώ τα βίντεο μου για να είμαι σε πρόγραμμα, γιατί είδαμε τον προηγούμενο μήνα που δεν ήμουνα σε πρόγραμμα πόσα λίγα βίντεο ανέβασα. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, έχω απλά ανοίξει το κινητό μου και έχω χαζέψει λίγο στα social media την ώρα που ξύπνησα, γιατί θέλω να τα κάνω όλα φορώντας τη στολή, να είναι σωστό και γνήσιο τσάλ. Οπότε πάμε να βρούμε που έχω καταχωνιάσει αυτή τη στολή. Απ' την άλλη, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Την έχω καταχωνιάσει σε μια τσάντα νεομάτ. Αυτή εδώ είναι. Και αυτό εδώ είναι το αναμυστηράκι που πάρα πολύ ωραία. Να πω από την αρχή αυτού του challenge, δεν θα συμπεριλάβω στην στολή ολόκληρη και το καπελάκι του. Γιατί άμα συμπεριλάβω και το καπελάκι του, το οποίο είναι αυτό, αυτό, εγώ θα πάθω την πλάκα μου. Οπότε θα βάλουμε μόνο το σώμα, ρε παιδί μου, όλη τη μέρα. Προκαταβολικά να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί σε όλη τη διάρκεια του βίντεο ξέρω ότι θα ακούγεται ένα φρουρρ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 ρrr Έχεια. Ελπίζω να μην καεί το αναμυστηράκι, ελπίζω να μην πάθει πρόβλημα όλος ο μηχανισμός που δουλεύει για να φουσκώσει τη στολή. Γιατί το challenge θα είναι άκυρο, αλλά δεν θα φταίω εγώ, εντάξει. Πρέπει να σκεφτώ τι θα βάλω από μέσα, ρούχα από μέσα, γιατί δεν θα το βάλω. Γυμνή. Αυτό εδώ πέρα θα έχω ρούχα από μέσα προφανώς, για να είμαι έτσι λίγο όσο πιο άνετα γίνεται. Και πάμε να τη βάλουμε. Θα βάλω αυτήν την πάρα πολύ ασυδέρωτη κοντομάνικη μπλούζα. Είναι πάρα πολύ ασυδέρωτη όμως. Μόλις τώρα όμως την έβγαλα από την ντουλάπα και είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε να φορέσουμε τη στολή. Παναγία. Παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω όπα, ούτε την κάμερα σωστά. Γι' αυτόν ακριβώς τον ήχο σας μίλαγα. Ακούτε? Σίγουρα το ακούτε. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τον αποφύγω αυτόν τον ήχο με τίποτα. Πού να σε στερεώσω τώρα, δεν μπορώ να αλλάζω και εύκολα πλάνα. Θα πρέπει να φωνάζουμε σε αυτό το βίντεο για να ακούγομαι. Δεν πειράζει. Πω πω. Παιδιά, κουράστηκα ήδη να την κρατάω την κάμερα.
Είναι λες και κάνεις workout. Θα πάω να φτιάξω τον πρωινό μου καφέ αυτή τη στιγμή και απολαύστε με να παιδεύομαι για να το κάνω αυτό. Όλα καλά, my friends. Ίσως να μην το σκέφτηκα τόσο πολύ καλά αυτό και ο ένας και μοναδικός λόγος είναι ότι γενικώ τα βιντεάκια τα γυρίζω μόνη μου. Σίγουρα το έχετε καταλάβει αυτό, ξεκάθαρο είναι. Με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνω εγώ αλλαγές πλάνου, αλλαγές θέσης κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα χέρια μου. Τα οποία χέρια μου δεν μπορώ να τα κλείσω εντελώς. Ούτε μπορώ. Το μαλλί τη φάση. Ούτε μπορώ πολύ εύκολα να κινηθώ τέλος πάντων. Οι κινήσεις που μπορώ να κάνω εύκολα είναι αυτές αυτή τη στιγμή. Με τον αγκώνα ό,τι κάνω. Θα προσπαθήσω τώρα να βάλω λιμποζάν. Κοιτάξτε με. Εδώ είμαστε. Το καφεδάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Και τώρα για τις επόμενες 24 ώρες θα φορώ αυτή τη στολή. Γεια μας λοιπόν. Καλημέρα μας. Ακόμα να πιεις και μια γουλιά καφέ είναι δύσκολο. Λες και έχω κάνει ένα ολόκληρο workout νιώθω ρε φίλε. Για όνομα του Θεού. Οπότε εντάξει τα έχω αφήσει εδώ πέρα όλα μέσα στο σπίτι χάλια. Επόμενο task να βγάλω αυτό εδώ πέρα το κομμάτι του καναπέ για να μπορέσω να καθίσω στον actual καναπέ. Χρειάζεσαι και πολύ χώρο με αυτή τη στολή, ρε γαμώτο. Πάμε να καθίσουμε. Παναγία μου. Και τώρα θα προσπαθήσω να χαζέψω στο κινητό. Καλέ, αυτό δεν γίνεται. Καλέ. Δεν μπορώ. Παιδιά, έχουν πιαστεί τα χέρια μου. Δεν μπορώ άλλο να το κρατάω έτσι στο κινητό. Ήρθε και ο Μπάμπης, μόλις μου χτύπησε κουδούνι. Να τον, και θα με δει έτσι. Αγάπη μου, τι έπαθες? Έπαθε σούμο. Αγάπη μου, ναι. Έχω να σου πω μια ιστορία. Θέλω να συγκρίνετε λίγο το μέγεθός με το μέγεθος του Μπάμπη αυτή τη στιγμή. Αγαλίτσα! Ακούστε κι εσύ και δεν έχω προλάβει να το πω. Χτυπήσα το κουδούνι πριν. Ποιος? Δεν ξέρω ποιος ήταν στην αρχή, νομίζω ότι ήσουν εσύ. Και. Και άνοιξα. Και. Και φόραγα αυτό προφανώς. Και. Κάτι σαν μπουάν νομίζω ότι έδινε. Και καλά διαφημιστικά, δεν ξέρω τι φάση. Αλλάξαμε γωνία για να έχουμε καλύτερο φωτισμό. Έχει γεμίσει το πλάνο. Έχω γεμίσει το πλάνο, ναι, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται. Και είναι και βρυγόνη ο φακό. Και είναι εδώ τετραγωνισμένη όμη. Αγάπη μου. Και ανοίγω την πόρτα, την, εδώ πέρα την πόρτα του σπιτιού. Ναι. Και ήρθα μέχρι πάνω. Ναι. Και λέω είναι κανείς εδώ. Μου λέει είναι κανείς εδώ. Λέω πείτε μου τι θέλετε, νομίζω ότι ήταν έκτρες ή εσύ ή courier. Ναι. Μετά λέω courier θα είναι. Και λέει εσάς ψάχνω. Με την κοιτάω, λέω εμένα. Ναι, εσάς ψάχνω, είστε κυρία ή δεσποινής μου λέει. Την κοιτάω, λέω ορίστε. Δεν κάνατε για τα σαμπουάν στο χέρι, εν τω μεταξύ. Πείτε μου λέω τι θέλετε, πρώτα μου λέει για να σας πω τι θέλω να μου πείτε αν είστε κυρία ή δεσποινής. Πού κολλάει αυτό. Δίνω κάτι διαφημιστικά, αλλά σε κυρίες μου κάνει. Διαφημιστικά σαμπουάν, αλλά σε κυρίες. Πάτσε, λέω δεν είμαι κυρία. Και η μύδη που με είδε έτσι. Μου φερότανε και φυσιολογικά η γυναίκα. Σε είδε. Δηλαδή, ναι, σου λέω, αφού έτσι άνοιξα. Τι τραβάω. Λοιπόν, παιδιά, είπα στην αδελφή μου να μου κάνει βιντεοκλήση. Κάτσε να βγάλω την καρέκλα. Να βλέπετε όλο το μεγαλείο. Είπα στην αδελφή μου να μου κάνει βιντεοκλήση γιατί μου πήρε τηλέφωνο. Θέλω να δούμε αντιδράσεις. Η αδελφή μου, η Ιωάννα, έχουμε και πολλές. Α, παίρνει. Έλα, Τζοάν. Έλα. Τι κάνεις? Καλά εσύ. Εγώ ναι, εσύ τι έγινε? Θες να σου δείξω κάτι? Για δείξε να δούμε. Α, παράει τη στολή σούμα. Για 24 ώρες. Αν είναι δυνατό, το σκάσεις παιδάκι μου. Το ξέρω ρε φίλε, κάνει πάρα πολύ θόρυβο το μεταξύ. Το χειρότερο πράγμα με αυτή τη στολή νομίζω ότι είναι ο θόρυβος που κάνει. Με εκνευρίζει πάρα πολύ, με έχει πιάσει το κεφάλι μου ήδη. Εγώ νομίζω ότι έχεις βάλει σκούπα. Γιατί άκουγα το θόρυβο πριν πούμε στο σπίτι, πριν μου ανοίξει η Μαριάννα. Παραξενέθηκα λίγο που αργούσε. Και εγώ αυτό λέω σκούπα βάζει. Σκούπα λέω ρομπότ. Η σκούπα βάζει τρελή. Πρόσεξε. Σκούπα λέω ρομπότ είναι πιο ήσυχη. Η σκούπα η κανονική είναι λίγο πιο θορυβώδης από αυτόν τον ήχο. Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Και τελικά όταν μου ανοίγει και βλέπω αυτό το. Την αμφίεση το κατάλαβα. Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ και με είχε εκνευρίσει και το λάστιχο στο λαιμό το οποίο όταν κάθομαι με πνίγει πάρα πολύ. Η ερώτησή μου είναι ότι πρέπει να δουλεύει συνέχεια το ανεμιστηράκι. Θα ξεφουσκώσει άμα δεν δουλεύει συνέχεια το ανεμιστηράκι. Είναι 24 ώρα. Άμα θες να κοιμηθείς, το κλείνεις το ανεμιστηράκι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Και πώς θα κοιμηθείς? Δεν ξέρω. Με τα σπίδες. Ανάσκελα. Στις δακρυώσεις.
Δεν ξέρω. Ναι, είναι. Θα δούμε το βράδυ, κάτσε να έρθει το βράδυ, μωρό μου. Μην τρέχει, είναι ακόμα. Είναι ακόμα 11 και 20. Και πάμε σκέφτεται πώ θα κοιμηθώ το βράδυ. Έχει βάλει ζεστά ρούχα μέσα. Ναι. Εντάξει, έτσι. Τώρα μπορώ να πιω μια γουλιά καφέ, ησύχασα. Θα κάνω τώρα λίγη δουλειά στον υπολογιστή. Θα κάνει λίγη δουλειά στον υπολογιστή. Θα κάνω λίγη δουλειά στον υπολογιστή. Όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπει κίνηση, κοίτα εδώ. Οπ, κοίτα. Και θα επανέλθω. Απαλά με τα πλήκτρα ζορίζεται το μηχανάκι. Αχ, παιδιά, με έχει κουράσει τόσο πολύ αυτός ο θόρυβος, ειλικρινά. Μου έχει πάρει το κεφάλι. Θα πάρω ντεπών τώρα, μα την Παναγία, ειλικρινά. Η ώρα είναι 12:44, αλλά μία παρά. Ο Μπάμπης χρειάστηκε να ξαναφύγει. Και θέλω να δω αν χωράω να περάσω από την πόρτα του μπάνιου, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπετε? Κοίτα, μόνο έτσι χωράω, μόνο από το πλάι. Είναι τραγικό πραγματικά. Και επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε πώς θα καταφέρνω να πηγαίνω στο μπάνιο, στην τουαλέτα που είναι μια ανθρώπινη ανάγκη, την ώρα που είναι να πάω τουαλέτα, παιδιά, την βγάζω και την ξαναβάζω πριν βγω από το μπάνιο. Όμως δεν έχουμε έρθει γι' αυτό εδώ πέρα. Έχουμε έρθει γιατί όσοι είδατε το τελευταίο βίντεο που ήταν ένα. Όχι τύπου τζάμπο χολ, ουσιαστικά σας είχα ζητήσει στο Instagram να μου γράψετε και να μου στείλετε links με το τι θέλετε να αγοράσετε από τα τζάμπο και εγώ τα αγόρασα. Και μέσα σε αυτά που μου είπατε εσείς να αγοράσω ήταν και αυτό εδώ πέρα το, πώς να το πω, το stand καλλιντικών, αποθήκευση καλλιντικών. Επειδή όμως έχω πολλά διάσπαρτα καλλιντικά μέσα στο σπίτι, στο υπνοδωμάτιο, στο σαλόνι, στην κουζίνα, παντού, θέλω να τα μαζέψω όλα και να τα οργανώσω εδώ πέρα για να περάσει λίγο η ώρα μέχρι να έρθει ο Μπάμπης να φάμε. Οπότε αυτό θα κάνουμε τώρα, πάω να βρω τα καλλιντικά και έχουμε να τα βάλουμε. Αυτή η δύο σακούλα είναι γεμάτη με όλα τα πράγματα που πρέπει να βάλω εδώ μέσα και δεν είμαι σίγουρη αν θα χωρέσουν. Εν τω μεταξύ φωνάζω συνέχεια σε αυτό το βίντεο για να ακούγομαι και δεν έχω ιδέα ακόμα τι θα ακούγεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα χωρέσουν να τα βάλω όλα εδώ πέρα μέσα, ό,τι χωρέσουν. Ρίξω το fast forward. Τα κατάφερα, τα χώρισα όλα, τα έβγαλα από τις συσκευασίες τους όπως θα έπρεπε να είχα κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μόλις έπεσε κάτω η κρέμα χεριών. Δεν μπορώ να την πιάσω όμως εκεί πέρα που είναι με τίποτα. Παρήγγειλα, παιδιά, μεσημεριανούλη για να φάμε, όλα καλά και όλα αντιρά. Εδώ, μια ωραιότατη ποικιλία κρεατικών, δεν φαίνεται το χρηστό του, ορίστε να το πανέμορφο. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο. Άντε να ξανακάτσω εγώ εδώ πέρα τώρα. Οπ. Χριστέ μου, είναι τραγικό. Φεύγει ο αέρας από πάνω και αρχίζει να ξεκουσκώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Θα κατεβάσω τον αέρα προς τα κάτω για να φάω, δεν μπορώ άλλο. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα μου έχει προκαλέσει πονοκέφαλο, ημικρανία μπορώ να πω, οπότε πρέπει να φάω τώρα για να πάρω το ντεπών μετά. Και εδώ πέρα αυτό το λάστιχο με πνίγει, ρε φίλε, με πνίγει. Και βγάζω την μπλούζα που έχω από μέσα προς τα έξω για να με πνίγει λίγο λιγότερο. Καλά μου κομμονή, πόσες ώρες έχουν μείνει? Μωρό μου πολλές, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τελειώσω αυτό το challenge. Αν δεν το τελειώσεις, δεν το τελείωσες. Κάτσε λίγο ο κόσμος να έχει υπομονή μερικά λεπτά, εσύ μερικές ώρες, να δούμε τι θα γίνει. Θα τους απογοητεύσω. Καλή όρεξη. Τρώμε. Κάτσε να βάλω και λίγο σώσα από πάνω. Δεν βλέπω κιόλας. Μωρό μου, έχεις πιάσει όλη την κάμερα. Ευρυγόνος ο φακός και γεμίσει. Φοβερή στολή πάντως. Φοβερή. Ναι, είναι. Απορώ γιατί. Είπα στο μυαλό μου, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Θα φάμε τώρα λίγο και μετά τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix με αυτό εδώ. Και τώρα είναι μυστηράκι του να κάνει θόρυβο. Άντε μάγκες, τα λέμε μετά το φαΐ. Και επειδή όπως ξέρετε έχω χάσει σε ένα προηγούμενο challenge από τον ίδιο τον Μπάμπη, έχασα και πρέπει για τον επόμενο μήνα να πλένω εγώ τα πιάτα. Και επειδή αυτό το challenge συμβαδίζει με αυτό το challenge, πρέπει να πλένω τα πιάτα με τη στολή, αυτή την όμορφη στολή του σούμο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, σίγουρα θα σηκώσω στα μανίκια, να το κάνουμε γι' αυτό. Πιάτα τσεκ! Πάντα είχα την απορία να μάθω πώς το κάνουν αυτό που γυρίζουν αυτό το κοντάρι της σκούπας γύρω γύρω όλοι. Ποτέ μου δεν το έμαθα όμως και δεν νομίζω θα το μάθουμε σε αυτό το βίντεο. Αν απορείτε γιατί χρησιμοποιήσαμε τον κοντάρι της σκούπας, έπρεπε κάποιος να πιάσει την κρέμα χεριών πίσω από το πλυντήριο που έπεσε το πρωί. Το θυμάστε? Έπρεπε να την πιάσουμε με κάποιο τρόπο. Κουσού! Άρα πάρα πολύ ωραία κίνηση αυτή. Μωρό μου, να γελάσει. Κουσού! Η όλη φάση μου θυμίζει τον τύπο από τον πιο αδύναμο Κρίκο που έκανε πώς κάνει ο Αετός, τσιου τσιου. Μπορώ να κάνω καλά τον Αετό. Ρε και κάντε μας τον Αετό, κατεβάστε την καρτέλα σας. Τσιου 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 τσιου.
Είσαι έτοιμος για μονομαχία. Τσιου, τσιου. Έλα αγκαλίτσα, έλα αγκαλίτσα, αγκαλίτσα, αγκαλίτσα. Έχει πάει όλος αέρας στα πόδια μου. Πάμε να κάτσουμε εμείς, θα δούμε Netflix, έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια σειρά. Που λέγεται Καπιτάνι και θα δούμε τώρα αυτή 1-2 επεισόδια από αυτή τη σειρά και μετά, κοίτα. Γαματό. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά θα δούμε με τι θα ασχοληθούμε την υπόλοιπη μέρα. Νιώθω λίγο καλύτερα τώρα που έφαγα. Πολύ πλάκα. Φανταστικό. Παιδιά, έγινε αυτό που φοβόμουν ότι θα γίνει. Έχει αναλάβει ο Μπάμπης τη λειτουργία να φτιάξει. Γιατί κάποια στιγμή απλά σταμάτησε να πετάει αέρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ δεν έκανα κάτι. Ο Μπάμπης λοιπόν που είναι μανούλης αυτά θα μας εξηγήσει τι έγινε. Περιμένουμε να βγει το πόρισμα. Παράλληλα, είχαμε φτιάξει ένα απογευματινό καφέ να πιούμε και ούτε αυτό δεν καταφέραμε. Πες μου ότι θα επιζήσει. Δεν δουλεύει, ε. Όχι. Κάτσε να βάλω άλλες μπαταρίες. Λες να τελειώσουν οι μπαταρίες. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Ε, αγάπη μου. Αγάπη μου. Ξαφνικά σταμάτησε. Έκανε κάποια κίνηση. Όχι, μωρό μου, ξαφνικά σταμάτησε. Βγήκαν όλοι. Έχει πιαστεί όλη μου η πλάτη και ο αφιένας μου. Πονάω πάρα πολύ, μωρό μου, αλήθεια. Έβαλες καινούργιες μπαταρίες. Για συνέδεσαι. Πες μου, θα φουσκώσεις, σε παρακαλώ. Όχι. Ακούς τίποτα, αγάπη μου. Oh, μπορεί να χαλασμένες και αυτές τις μπαταρίες, μωρό μου, γιατί είναι σίγουρες. Βάλε το powerbank. Powerbank. Για βάλε. Συνέδεσαι με. Ναι. Κουμπώνω. Κούμπωσε. Πλάκα μου κάνεις. Θα κουμπώνω. Αυτό εδώ είναι το ανασυνιστηράκι το οποίο φουσκώνει τη στολή. Τι έχει χαλάσει. Εκροή. Μήπως κόπηκε κανένα καλώδιο. Δεν ξέρω ρε μωρό μου τι κόπηκε. Τόση ώρα κάθομαι και ξανακάθομαι και ξανασηκώνομαι και ξαναξαπλώνω. Την απόδειξη την έχουμε. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μωρό μου. Όχι, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι το challenge υπάρχει το πρόβλημα επίσης, αγάπη μου. Μωρό μου, θα φοράς μια σακούλα. Μωρό μου, δεν έχει νόημα να φοράω απλά αυτό. Το challenge είναι άλλο. Να φοράω αυτό το πράγμα φουσκωμένο. Αλλιώς απλά φοράω ένα ρούχο. Δεν έχει να κάνει. You quit. Παιδιά, έχει χαλάσει και δεν έχω δεύτερη. Τι θα κάνουμε τώρα. Πώς επιστρέφουν τα πράγματα. Επιστρέφεις. Μπαίνεις στην πλατφόρμα του Τζάμπο, κάνεις για επιστροφή και δείχνεις ότι είναι ελαττωματικό το προϊόν κτλ. Θα το στείλεις στο βίντεο. Όχι. Φαντάζεσαι με link στο βιντάκι που θα ανεβάσουμε. Παιδιά μου χάλασε. Γιατί θα μας κάνουν και μίληση. Εντάξει, γιατί όχι, κυρία μου, τι κάνετε, τίποτα, απλά το φοράω όλη μέρα. Δηλαδή εδώ τελειώνει το challenge. Ναι, μου, και τώρα που σε βλέπω, ξέρεις, θυμάμαι. Τι? Να βάλω καινούργια σακούλα στο κάδο και να πετάξω σκούλα. Είναι παιδιά 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν είναι ούτε 12 ώρες. Αποτυχία. Παιδιά, θεωρώ ότι δεν υπάρχει νόημα να φοράω μια στολή σούμο για την υπόλοιπη ημέρα και βραδιά χωρίς καν να μπορώ να τη φουσκώσω ή χωρίς τίποτα. Θες να πάμε σε ένα βενζινάδικο. Να το γεμίσουνε. Ναι. Μόνο που πέρα θα ξαφύγει πάλι ο αέρας σου, λέω. Πάμε να ξαναγεμίζω συνέχεια. Θέλω να γίνει το υπόλοιπο challenge σε ένα βενζινάδικο. Ξενέρωσα. Ξεκίνησα να κάνω ένα challenge που ήταν τόσο ενδιαφέρον και όντως πολύ δύσκολο, γιατί παιδιά είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Ήτανε. Μπάμπη, μου κάνει μια τελευταία προσπάθεια να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ακυρώσω αυτό το challenge και να το τελειώσω εδώ αυτό το challenge, δυστυχώς. Οι συνθήκες με έφεραν εδώ, πιστέψτε με. Νομίζω είναι το πρώτο challenge το οποίο το παρατάω. Ή μπορεί να είναι το δεύτερο challenge, δεν θυμάμαι ποιο challenge. Πριν έχω παρατήσει ένα ακόμα challenge, πριν από πολύ καιρό που κάναμε και άλλα challenge. Δεν θεωρώ καλή ιδέα και challenge να συνεχίσω να φοράω τη στολή για την υπόλοιπη βραδιά, ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν είναι κανένα challenge να φοράω αυτή τη στολή απλά. Είναι σαν να φοράω μια σακούλα. Ναι. Και πριν σακούλα φοράγες, ήταν φουσκό ότι είχε πλάκα. Δεν έλεγα τίποτα άλλο στην αρχή. Δεν έλεγα να τύχω τον Τζόκερ. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ακόμα και αν δεν κατάφερα να ολοκληρώσω το 24ωρο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αυτά θα τα πάω πάνω-πάνω για να γίνουν ματάκια μου. Πείτε μου αν σας άρεσε, τη θεώρησα πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν φαντάστηκα όμως ότι θα καταλήξουμε εδώ πέρα σήμερα να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Το σέρβις κατάληξε το challenge. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδέα για βίντεο, γιατί και τη σημερινή ιδέα εσείς μου την στείλετε και την υλοποίησα επειδή μου την προτείνετε εσείς, γράψτε την από κάτω οπωσδήποτε σε ένα σχόλιο. Δεν ξεχνάμε το like, άσχετα αν δεν κατάφερα να τελειώσω το challenge, ήμουν ειλικρινής μαζί σας τουλάχιστον. Χάλασε, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι, δεν είναι challenge να φοράω απλά αυτό χωρίς να είναι φουσκωμένο. Και κάντε φυσικά και το subscribe σας για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο που έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά να μην ξεχάσετε να κάνετε εδώ που αρέσει σε σένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!